Για να δούμε μια άλλη τώρα απορία. Γιατί οι κληρικοί σήμερα ως διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων δεν κάνουν θαύματα, ενώ τότε ακόμη και η σκιά του Πέτρου θαυματουργούσε? Μάλιστα, εδώ θα είχα να σας απαντήσω ότι το θαύμα τότε ή το αναγκαίο, σήμερα δεν είναι αναγκαίο. Το θαύμα, και σήμερα βέβαια γίνονται θαύματα, όχι όμως σαν και εκείνο που μου αναγράφεται εδώ, ότι και η σκιά του Πέτρου ακόμη θεράπευε ή ανέστενε νεκρούς. Γιατί απλούστατα το θαύμα εξυπηρετούσε τότε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Σήμερα αυτό θεωρείται κάπου, επιτρέψατε μου, περιττόν. Διότι με το θαύμα τρόπον την υπίστης συρρυκνώνεται. Δεν είναι εκείνο που λέγεται και λέγεται ότι να δω θαύμα και να πιστέψω. Λάθος. Μέγιστο λάθος. Αντίθετα, θα πιστέψω και θα αρχίσω να κατανοώ ένα θαύμα. Δηλαδή το θαύμα δεν είναι εκείνο που ανοίγει το δρόμο τόσο εις την πίστη, διότι απλούστατα το συρρυκνώνει. Πώς? Σαν να περνάει ένας οδοστρωτήρ και να επιπεδώνει την πίστη. Γιατί τότε θέλεις, δεν θέλεις, πιστεύεις. Να γιατί? Διότι η πίστη χωρίς το θαύμα διατηρεί την ελευθερία, ενώ η πίστη που έχει το θαύμα δεν διατηρεί την ελευθερία. Και αν θέλετε, είναι δια τους ανωρίμους ανθρώπους. Ναι, ναι, δια τους ανωρίμους ανθρώπους το θαύμα. Δια τους ωρίμους ανθρώπους δεν είναι το θαύμα. Θα μπορούσαμε να πούμε, προσέξτε, το λέω και εγώ με εσάς και εσείς με μένα, δεν θέλω να δω θαύμα, δεν υπάρχει λόγος. Εγώ πιστεύω στον Ιησού Χριστό, τελείως. Πιστεύω, τελείως. Να δω τον Χριστό στην παρούσα ζωή, όπως μερικοί το επιθυμούν, και ξέρετε τι κέρδος έχουν? Να πέσουν στην πλάνη. Δεν θέλουν να δω τον Χριστό. Ξέρετε πόσοι Άγιοι το είπαν αυτό? Θα τον δω όταν θα πάω στη Βασιλεία του Θεού. Εκεί θα δω το πρόσωπο του Χριστού. Τώρα δεν έχω ανάγκη να δω το πρόσωπο του Χριστού. Γιατί έτσι διατηρείται η πιστότητα της πίστεως, η καθαρότητα της πίστεως. Και τούτο γιατί έχουμε την ελευθερία. Αλλά αν θέλετε να προχωρήσω, αυτή είναι μια βασική απάντηση που δεν τη δίνω εγώ, και Άγιοι την έχουν δώσει. Και μάλιστα οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας μας έχουν δώσει μια τέτοια απάντηση, ότι τότε υπήρχε η ανάγκη του θαύματος. Όπως και η γλωσσολαλία είναι ένα θαύμα. Δεν χρειάστηκε όμως ζώντων ακόμη των Αποστόλων, δεν χρειάστηκε παρακάτω αυτό το θαύμα να πραγματοποιείται. Θέλοντας να βγάλουν από την αυθαλήνη του χρόνου το θαύμα, ποιοι, για πέστε μου ποιοι, οι πεντηκοστιανοί, πέφτουν σε αυτή τη φοβερή πλάνη? Και ποιος μας βεβαιώνει ότι αυτοί μιλάνε μια αληθινά ξένη γλώσσα? Ποιος μας βεβαιώνει? Εκείνοι που γνωρίζουν και διακρίνουν, εκείνος που τάχα έχει μια γλωσσολαλία, βάζει τουρκικές λέξεις, αγγλέζικες, γαλλικές και σούπα και μου πες και σακλαμάρες, ανοησίες. Και είναι μια πλάνη. Το θαύμα αυτό δεν επανελήθη ζώντων ακόμη των Αποστόλων. Αυτός δε ο Παύλος λέγει, τι καυτάστε, λέει στους Κορινθίους, για τη γλωσσολαλία, ποια γλωσσολαλία? Αν μπορώ να καυτηθώ, την έχω εγώ. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα, τους γράφει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Λοιπόν, ας φύγουμε από αυτό. Έχουμε όμως το θαύμα των μυστηρίων. Διότι οι κληρικοί εργάζονται το θαύμα των μυστηρίων. Ναι, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τι είναι, παρακαλώ? Δεν είναι ένα θαύμα ότι έχουμε το κρασί και το ψωμί σε σώμα και αίμα Χριστού? Ποιος το απεργάζεται αυτό? Ο Θεός δια του μυστηρίου της ιεροσύνης. Ναι. Και είναι μικρό αυτό το θαύμα? Το ότι έχουμε παρατηνόμενο, όπως λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, των Χριστών μέσα στην ιστορία και κατά αισθητών και μυστηριακών τρόπων. Αισθητών αλλά και μυστηριακών τρόπων. Δεν αποκαλύπτεται ο Χριστός, σε μερικές περιπτώσεις έχουμε, και μάλιστα δεν το θέλει αυτό η Εκκλησία, για να μην ισοπεδωθεί η πίστη που σας είπα προηγουμένως. Μάλιστα ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης λέει το εξής: αν ποτέ, αν ποτέ
σημειωθεί να είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο αίμα ζωντανό και σώμα κρέας, ιερεύ ο ιερέα. Δεν θα κοινωνήσεις τον κόσμο από αυτό. Δώσε λέγει από το συντηρημένο Άγιον Άρτον της Μεγάλης Πέμπτης. Γιατί ποιος ξέρει για την απιστία τίνων έγινε αυτό. Δηλαδή είναι τιμωρία, δηλαδή δεν είναι χάρη. Αλλά θα το αφήσεις να επανέλθει φαινομενικά, δηλαδή στις αισθήσεις, πάλι σαν γεύση κρασιού, σαν γεύση ψωμιού. Δηλαδή η Εκκλησία το αποκρούει αυτό, γιατί καταστρέφει το θαύμα του μυστηρίου. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Ακόμη με τα μυστήρια δεν έχουμε νεκρανάσταση των αμαρτωλών ανθρώπων. Πώς είναι εκείνοι με την εξομολόγηση, με τούτο με εκείνο, τους βλέπεις και αναστήνονται από το θάνατο, τον αιώνιο θάνατο. Αλλά και ασθένειες δεν είναι ούτε λίγες ούτε μικρές. Πόσοι έφτασαν μέχρι το χείλος του θανάτου, και γιατί διαβάστε και μία ευχή, αποκλειστικό, να γίνεται ο ασθενής καλά. Ξέρετε τι σπουδαίο είναι αυτό? Όταν ο γιατρός σηκώνει τα χέρια και λέει δεν μπορεί παρά μόνο θαύμα έγινε, το ομολογεί η ιατρική επιστήμη. Όταν κατεδίκαζε η ιατρική επιστήμη τον άνθρωπο και λέει δεν το καταλαβαίνουμε, έγινε κάποιο θαύμα, και το ομολογεί, σας είπα, η επιστήμη. Ύστερα, δεν έχουμε και δαιμονισμούς. Πόσοι δαιμονισμένοι έχουν γίνει καλά, και μάλιστα από Αγίους ήδη και κοιμημένους. Λέμε ο Άγιος Νεκτάριος, λέμε ο Άγιος Πυρίδων, λέμε κλπ. Κλπ. Πάντως, προσέξτε, δεν πρέπει να αναζητείτε ένας εντυπωσιασμός των θαυμάτων. Δεν πρέπει να αναζητείτε ένας εντυπωσιασμός των θαυμάτων. Είναι επικίνδυνο πράγμα. Είναι πολύ επικίνδυνο. Πού είναι επικίνδυνο? Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, θα κάνει καταπληκτικά θαύματα. Και τότε θα προκαλέσει την προσκύνησή του. Αλίμονο σε εκείνους οι οποίοι θα πιστέψουν στα θαύματα τα κατ' επίφαση. Φαινομενικά δεν θα είναι πραγματικά θαύματα. Τώρα πώς θα είναι αυτό δεν το καταλαβαίνω εγώ. Και έτσι, αναζητώντας θαύματα, να φτάσει να προσκυνήσει τον Αντίχριστο. Καλό το θαύμα, το γνήσιο, το αληθινό. Το έδωσε ο Θεός, Άγιος ο Θεός. Δεν το έδωσε ο Θεός, Άγιος ο Θεός. Δεν το έδωσε ο Θεός, τελείως. Αυτά είχα να σας πω. Για πέστε μου, γιατί τελείωσε εδώ το μικρόφωνο. Τι ώρα έχετε? Ναι, νομίζω πρέπει να έχουμε τελειώσει. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα πρώτα ο Θεός την ερχομένη Κυριακή.